Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καραμαλή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά σήμερα ελπίζαμε ότι ο κύριος Καραμαλής θα ήταν περισσότερο ταπεινός, λιγότερο αλαζονικός, λιγότερο προπέτης, λιγότερο προκριτικός. Γιατί σήμερα δεν κρίνεται μόνο ο κύριος Καραμαλής, κρίνεται η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Μας βλέπουν όχι μόνο οι συγγενείς, μας βλέπει ολόκληρη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που ζητά να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση αυτή, στο έγκλημα αυτό, να αποδοθούν ευθύνες, να τιμωρηθούν οι ένοχοι, να αποδοθεί δικαιοσύνη με λίγα λόγια. Και ήρθε ο κύριος Καραμαλής εδώ και δυστυχώς ήρθε πάλι για να κουνήσει το δάχτυλο, όπως έκανε λίγες μέρες πριν το έγκλημα αυτό, πριν συμβεί το έγκλημα αυτό. Ίδια συμπεριφορά ξανά. Και είπε και κάτι άλλο, ότι θέλει πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής και κατηγορητήριο. Έτσι δεν είπε? Έτσι είπε. Μα υπήρξαν αυτά. Υπήρξαν αυτά. Και αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ για τη σύμβαση 717 και κατηγορητήριο από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και τι αποφάσισε η κυβερνητική πλειοψηφία, 158 βουλευτές, αποφάσισε να την απορρίψει. Άρα λοιπόν, γιατί μας λέτε, κύριε Καραμαλή, κύριε Βορύδη, για σύσταση, για αίτημα σύσταση προανακριτικής και κατηγορητήριο? Υπήρξαν και τα απορρίψατε. Επιλέξατε να μην συσταθεί η προανακριτική και να μην λογοδοτεί στη δικαιοσύνη ο κύριος Καραμαλής. Τον προστατεύσατε. Αυτό κάνατε. Πώς λοιπόν έρχεστε και λέτε ότι δεν κρύβεστε, κύριε Καραμαλή? Προφανώς και κρύβεστε. Πίσω από τις ψήφους και τη στήριξη των 158 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, ο κύριος Βορύδης έχει δηλώσει ότι και σε οποιαδήποτε άλλη αίτηση σύστασης προανακριτικής επιτροπής θα την απορρίψετε. Αυτό κάνετε. Και λέτε ότι δεν κρύβεστε. Και μιλήσατε και για καρέκλες. Ότι δήθεν υπάρχει λατρεία στις καρέκλες. Ένας Καραμαλής, αλήθεια τώρα, ένας Καραμαλής λέει για την προσκόλληση στις καρέκλες. Αλήθεια τώρα. Και δεν απάντησε ο κύριος Καραμαλής. Γιατί αγνόησε τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων, τα εξώδικα των εργαζομένων, που έλεγαν υπάρχει πρόβλημα τεράστιο ασφάλειας, υπάρχει κίνδυνος δυστυχήματος, θα θρηνήσουμε θύματα. Τα αγνόησε. Δεν μας είπε γιατί. Αγνόησε την παρέτηση του κυρίου Κατσιούλη, του Προέδρου του ETCS. Αγνόησε την έγγραφη επιστολή παρέτησης του κυρίου Τσαλίδη το 2021, που πάλι μιλούσε για προβλήματα ασφάλειας. Αγνόησε το γεγονός ότι κάηκε ο υποσταθμός στη Λάρισα της τηλεδιοίκησης και δεν διορθώθηκε ποτέ. 3 χρόνια κυβερνούσε. Δεν διόρθωσε. Γιατί έβγαλε την υπουργική απόφαση που εκ των υστέρων νομοποιούσε την πρόσληψη, την παράνομη πρόσληψη του μοιραίου σταθμάρχη. Γιατί δεν θέσπισε εθνικούς κανόνες ασφαλείας όπως όριζε ο νόμος 46-32 του 2019, δικό σας νόμος. Αλλά να σας πω κάτι, έπρεπε να έρθει εδώ και να μιλήσει με ειλικρίνεια και παρησία. Χωρίς υποκρισία, χωρίς υπεκφυγές. Καθαρά λόγια θέλει ο ελληνικός λαός. Καθαρά λόγια. Να παραιτηθεί της υπουργικής του ασυλίας και να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Θέλετε να κάνουμε δήλωση εδώ ότι θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή και σε μία συνεδρίαση θα παραπεμφθεί ο κ. Καραμαλής στη δικαιοσύνη, ο ίδιος να το πει. Για να είναι καθαρό το μέτωπό του. Να μην υπάρχει καμία σκιά, κανένα άγχος. Όχι μόνο για τον ίδιο, για όλη την κυβέρνηση. Θα το κάνει τώρα, να σηκωθεί να το δηλώσει. Θα το δηλώσει. Να πάει στην κύριοι συνάδελφοι, μισό λεπτό. Να μην υπάρχει μισό λεπτό. Καμία σκιά. Μισό λεπτό. Κύριε Υπουργέ, θα το μισό... θα το κύριοι συνάδελφοι. Κύριοι συνάδελφοι. Αυτό είναι το ζήτημα. Κύριε συνάδελφε, θα το κάνει ή θα δηλώσει, θα δηλώσουμε όλοι μαζί και εσείς μαζί ότι δια τα... ότι πιστεύετε δια τα... ότι αυτό που είπατε είναι για την αίθουσα? Συγγνώμη κύριε συνάδελφε, πιστεύετε ότι αυτό εκφράζει την αίθουσα? Σας παρακαλώ, θέλω να ακούστε με. Δεν θέλω να πω το όνομά σας γιατί νομίζω ότι μας προσβάλλει όλους αυτό. Θέλω σας παρακαλώ σε αυτή την διαδικασία, κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ, κύριε Κωνσταντοπούλου, ξέρω τι θα πω εγώ. Σας παρακαλώ, σε μια τέτοια διαδικασία, ας δείξουμε, αφού λέμε όλοι ότι σεβόμαστε τους 57 νεκρούς, ας δείξουμε και την ανάλογη στάση. Παρακαλώ, κύριε Καλαματιανέ. Τώρα, λοιπόν, απερίφραστη δήλωση
ότι δεν κρύβεται πίσω από την υπουργική ασυλία και να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Θα το κάνει, θα έχει το θάρρος να το κάνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Και βεβαίως παραμένουν τα θέματα της πρότασης δυσπιστίας και για τις... Συγγνώμη κύριε συνάδελφε, μιλάει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος. Σας παρακαλώ, το είπα, το παρακαλώ, παρακάλεσα αυτούς, παρακαλώ και εσάς. Παρακαλώ και εσάς. Κάντε λίγο υπομονή. Ωραία. Σταματήστε και θα μην... Σταματήστε. Ελάτε κύριε Γλαμαντιένα. Έτσι θα αποδείξει λοιπόν ότι δεν φοβάται πραγματικά και δεν κρύβεται πίσω από την υπουργική ασυλία. Δεν θα το κάνει όμως. Θα κρυφτεί πίσω από εσάς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δυστυχώς. Και εσείς θα τον κρύψετε ξανά. Παραμένουν σε κάθε περίπτωση όλα τα θέματα για τα οποία έχουμε καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Για τις προσβολές στο κράτος δικαίου, για την συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών με τις χαλκευμένες, παραποιημένες συνομιλίες για να υποστηρίξει το δικό σας αφήγημα που ο κύριος Μητσοτάκης την ίδια μέρα, την πρώτη μέρα μετά το δυστύχημα βγήκε και είπε ότι υπάρχει μόνο ανθρώπινο λάθος. Παραμένει το σκάνδαλο, η συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Παραμένει η ακρίβεια η οποία τροφοδοτείται από την κυβέρνηση. Παραμένει το ζήτημα της παραβίασης του Συντάγματος. Και ακούω για το Σύνταγμα, το άρθρο 86 του Συντάγματος. Τώρα σας έπιασε ο πόνος του Συντάγματος, πραγματικά, τη στήριξη του Συντάγματος. Όταν πριν δύο εβδομάδες παραποιούσατε, καταπατούσατε το Σύνταγμα, το άρθρο 16 του Συντάγματος, για να ιδρύσετε, να λειτουργήσετε ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα, τότε δεν υπήρχε Σύνταγμα. Κύριε τώρα συνάδελφε. Υπάρχει για να προστατευτεί ο κύριος Καραμαλής. Αν έχει το θάρρος λοιπόν να το κάνει, αλλά δεν θα το κάνει. Σας ευχαριστούμε. Θέλω να μην...